Οι Βρυξέλλε πρόκειται να εκταμιεύσουν 920 εκατομμύρια ευρώ στη Βουδαπέστη τον επόμενο χρόνο, αφού η Κομισιόν ενέκρινε το ενημερωμένο σχέδιο ανάκαμψη τη Ουγγαρία. Τα χρήματα που προορίζονται για μέτρα ενεργειακή ασφάλεια θα καταβληθούν χωρί δεσμεύσει παρά το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παγώσει άλλα κεφάλαια στην Ουγγαρία λόγω παραβιάσεων του κράτου δικαίου αλλά και δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Η εθνιδιαστική κίνηση έρχεται λίγε μέρε αφότου η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν αποκάλυψε μια αμφιλεγόμενη διαφημιστική εκστρατεία με στόχο την πρόεδρο τη Κομισιόν Ούρσουλα Φοντεαλάεν και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλει να δημιουργήσει γκέτο μεταναστών στην Ουγγαρία σε εθνική διαβούλευση. Πρέπει να πω ότι είμαι μπερδεμένο. Ο Ορμπάν μόλι έσφιξε το χέρι του Πούτιν. Αναρτά αφήσει, βάζοντα την πρόεδρο τη Κομισιόν σε κάποιο είδου παγκοσμιοποιητικό πλαίσιο συνωμοσία και πρόκειται να ψηφίσει ξανά νομοθεσία που επιτίθεται στη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Η Βουδαπέστη απειλήσε επίσης να μπλοκάρει το προτινόμενο οικονομικό πακέτο των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία, πυροδότοντας φόβους ότι ο Ορμπάν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το βέτο του στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διαπραγματευτικό χαρτί με αντάλλαγμα πόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιτρέψει τον εκβιασμό. Αν υποχωρήσουν τώρα στον Ορμπάν και του δώσουν χρήματα με αντάλλαγμα την άρση του βέτο, αυτό θα ξαναγίνει και μετά θα προσπαθήσει να Σπάση, όλο και περισσότερα ποσά. Τα μετρητά προέρχονται από το κεφάλαιο Repower EU του σχεδίου τη Ουγγαρία, που έχει σχεδιαστεί για τη μείωση τη εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και βιώσιμε μεταφορέ. Τα 920 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε δύο δόσει του επόμενου 12 μήνε εν αναμονή τη έγκριση των Υπουργών Οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, περαιτέρω πληρωμέ μπορούν να γίνουν μόνο εάν ο Όρμπαν επιτύχει τα λεγόμενα σούπερο ρώσιμα. Καταπολεμώντα Στη διαφθορά και βελτιώνοντα την ανεξαρτησία τη Ουγγρική δικαιοσύνη. Και η Επιτροπή θα μπορούσε να ανακτήσει τα κεφάλαια αν δεν συμμορφωθεί. Αν διαπιστώσουμε ότι ορισμένα ποσά τακτικέ πληρωμέ δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν επειδή ορισμένα ορόσημα και στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί, τότε η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει το αντίστοιχο ποσό προχρηματοδότηση. Η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ουγγαρία παρουσίασε το τρίτο πιο φιλόδοξο σχέδιο πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη.